Περνά μέσα ο Μάρκοβιτς και αμέσως του δίνει οδηγία να προσέχει τον Λαφράντς. Είναι και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Έλστα στη μέρα ο Λαφράντς. Βλέπετε, φεύγει από καλυπτόμενη θέση. Πολύ ωραίο το σκάψιμο της μπάλας. Και 4-0. Νέον απέναντι από τον Βοζίνια. Θα γράψει το 4-0. Παίκτες. Και να περνάει στον Γιάκολης κάτω το σημαίακι. Ο Κροάτης φεύγει, είναι και ο Ζελάγια δίπλα. Το γύρισμα και 5-0 από τον Μάρκοβιτς, το 75. Το είπαμε και νωρίτερα ότι η ΑΕΛ μένει ψηλά και αυτό είναι